Τι λέει ρε μάγκες, τι κάνετε πια? Εγώ είμαι ο Κώστας Κρύος και αυτό είναι άλλο ένα βίντεο με ιστορία και λογοπαίγνια. Συνεχίζοντας τη σειρά που βεβηλώνουμε την ελληνική ιστορία με αφορμή τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης, σήμερα θα μιλήσουμε για το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στη Μεσσηνία στις 3 Απριλίου του 1770 σε ένα βουνό κάτω από ένα δέντρο. Το ξέρω, περίεργο όνομα για μεευτήριο. Η οικογένεια Κολοκοτρώνη από το 16ο αιώνα ήταν σε διαρκή πόλεμο με τους Τούρκους. Στα 10 του χρόνια ζωής, ο πατέρας του Κολοκοτρώνη σκοτώνεται από τους Τούρκους. Ο Θεόδωρος τουρκίστηκε ότι θα πάρει εκδίκηση. Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός. Εγώ, Θεόδωρε Κολοκοτρώνη, στα 17 μου ξέρεις τι έκανα? Έπαιζα φοβερό Call of Duty, φίλε. Στα 20 του παντρεύεται την Εκατερίνη Καρούσου, ενώ εγώ στα 20 μου ήμουν ακόμα παρθένος, γιατί μάλλον έπαιζα φοβερό Call of Duty. Στα 36 του καταφεύγει στη Ζάκυνθο μετά από διωγμό και έγινε ταγματάρχης στον Αγγλικό στρατό. Αυτό το ήθελε πάρα πολύ, γιατί μάλιστα είχε κάνει τάγμα στην Παναγία. Στα 48 του μπήκε στη Φιλική Εταιρεία και στα 49 του μπήκε στη Θηλυκή Εταιρεία, ένα μπουρδέλο στην Πελοπόννησο. Στα 51 του πάει στη Μάνη για να ξεκινήσει το ξυλίκι. Έτσι λοιπόν το 1821 συμμετείχε στην απελευθέρωση της Καλαμάτας με 40 παλικάρια που του δώσε η κυβέρνηση, συμμετείχε στη νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι με 40 παλικάρια που του δώσε η κυβέρνηση. Να σου πω αυτό να το βάλω εγώ έτσι. Όχι, Βαλτέτσι. Και συμμετείχε στην άλωση της Τριπολιτσάς με 40 παλικάρια που του έδωσε ξανά η κυβέρνηση. Αυτός τα πήρε και της είπε 40 παλικάρια. Όλα πήγανε καλά και τέλος έγινε αρχηγός του στρατού της Πελοποννήσου. Τους κουβάλισε στην πλάτη του επίσης το 1822 στη μάχη των Δερβενακίων. Αυτός ο γέρος του Μοριά ήταν πολύ γερός του Μοριά. Η κυβέρνηση τον έκανε αρχιστράτηγο και μετά τον φυλάκισε στην Ίδρα. Ίδρε και έδεσε. Στη φυλακή δεν πέρασε πολύ καλά, μέσα στο κελί του ίδρε και έπαθε. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να σταματήσει αυτό το λογοπαίγνιο για να μην σας φαίνονται όλα τα αστεία, τα ίδρα και τα ίδρα. Το 1825 τον ευγάζουν από τη φυλακή, γιατί τότε υπήρχε ο Ιμπραήμ που ήταν πάρα πολύ επιθετικός, τόσο επιθετικός όσο ο Ιμπραήμ Μόβιτς, και ο Κολοκοτρώνης δίνει όλη του την ψυχή μέχρι την αυμαχία του Ναυαρίνου. Το 1834 καταδικάζεται σε θάνατο γιατί ήταν αντιβασιλικός, πάντα προτιμούσε τον άνηθο, αν και θεωρώ ότι είναι άνηθο να τα θυγκρίνουμε. Ο Όθωνας όμως του χαρίζει τη ζωή και έτσι περνάει τα τελευταία χρόνια της ζωής του με τη γυναίκα του, την καινούργια γυναίκα του, τη Μαργαρίτα Βελισάρη. Ωραίο μωράκι ακούγεται, πώς τη λένε στο Instagram? Μαργαρίτα Βρελισάρη. Το 1843 πεθαίνει από εγκεφαλικό επεισόδιο και αφήνει πίσω 5 παιδιά και την ιστορία την οποία σας διηγήθηκα. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτή ήταν η ζωή του Κολοκοτρώνη σε συντομία. Αν σας άρεσε πατήστε ένα γιγάντιο like. Αν σας άρεσε ακόμα περισσότερο γράφτε μου πως λέγεστε στο Call of Duty για να σας κάνω ad να παίξουμε. Μπορείτε να βρείτε το Instagram της σελίδας, θα το έχω βάλει κάτω στην περιγραφή, όπως και το Patreon αν θέλετε να στηρίξετε οικονομικά. Ήμουν ο Κώστας Κρύος και στον αγώνα παλικάρια.